Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα με τίτλο «Οι ψυχολόγοι δεν έχουν μαγικό ραβδάκι». Δεν έχουμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Γεια σας, είμαι η Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν είστε από αυτούς τους... 50.000 ανθρώπους που κάθε μήνα παρακολουθείτε τα βίντεό μας χωρίς να έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε εγγραφή σας παρακαλώ στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like στα βίντεο και μοιραστείτε τα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αυτό βοηθάει να αυξηθεί η προσέλευση στο κανάλι μας και να ξεκολουθήσει να είναι βιώσιμο ώστε καθημερινά να έχουμε βίντεο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Οι ψυχολόγοι δεν έχουν μαγικό ραβδάκι. Καλησπέρα αγαπημένη Θέκλα μου. Βλέπεις, παρακολουθώ τα βίντεο σου κάθε μέρα με προσοχή για να μαθαίνω. Ναι, το βλέπω και βλέπω και τα σχολιά σου. Είδα το vlog σου «Αυτολύπηση ή αυτοσυμπόνια» Και για ακόμα μια φορά απορώ, αντιλαμβάνεσαι το καιρό που έχει έρθει αυτό το mail. Πώς είναι δυνατόν τόσοι μα τόσοι άνθρωποι να πηγαίνουν σε ψυχοθεραπεία και να μένουν στάσιμοι. Εγώ διαφωνώ μαζί σου ότι άνθρωποι που πηγαίνουν σε ψυχοθεραπεία οι περισσότεροι μένουν στάσιμοι. Δεν είναι οι περισσότεροι οι μένουν στάσιμοι. Όχι. Τα μεταξύ θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτού το βίντεο με τίτλο Αυτολύπη αυτό Αυτοσυμπόνια για να το ξαναδείτε, αν το ξεχάσετε ή να το δείτε για πρώτη φορά όσοι δεν το έχετε δει. Νομίζω, λέει οι φίλοι, ότι οι περισσότεροι πάνε στο ψυχολόγο όπω θα πήγαινε κανεί στον παθολόγο για μια ασθένεια. Πάνε για να πάρουν μια διάγνωση και φάρμακα για να γίνουν καλά τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Να πάρουν τη διαβεβαίωση ότι πάσχουν ψυχολογικά και να ποζάρουν εντό αγωγικών στο περιβάλλον του, ότι δεν είναι καλά και γι' αυτό είναι μέσα στη μύρλα του. Νομίζω, Φιλενάδα, ότι έχει μέσα στο μυαλό σου κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και κάνει μια υπεργενίκευση γιατί από τη δική μου πείρα η πλειονότητα των ανθρώπων μου πάνε στο ψυχολόγο, ακόμη και αν δεν πάνε στον καλύτερα ταιριαστό ψυχολόγο μαζί τους, πάνε με όρεξη να βοηθηθούν και βοηθούνται. Η πλειονότητα. Έχω μια φίλη που σε παρακολουθεί και έκανε και ψυχοθεραπεία. Α, είδε να που έχεις προσωπική περίπτωση υπόψη σου. Αλλά μένει στο ίδιο μοτίβο δηλαδή το τυρί κουμπάρε που λέμε στην πόλη μου. Καμία αλλαγή. Αυτούς τους αποκαλώ εγώ therapy resistant, δηλαδή ανθρώπους ανθεκτικούς στη θεραπεία. Υπάρχει όρος change resistance, ανθεκτική στην αλλαγή. Υπάρχει και όρος heat resistance για <laughs> αντικείμενα. Λοιπόν, εγώ όταν πήγα στο ψυχολόγο δεν πήγα για να με κάνει καλά αυτός. Πήγα να διδαχτώ και να εφοδιαστώ με τα σωστά εργαλεία και τις μεθόδους για να γιατρέψω και να φυπνήσω τον εαυτό μου. Εγώ τον εαυτό μου, λέει φίλη. Δεν πήγα σαν παιδάκι στη μαμά εντό αγωγικών να μου βάλει τσιρότο. Πήγα για να γιατρέψω τον εαυτό μου. Να το καταλάβουμε αυτό επιτέλους. Ο ψυχολόγος δεν έχει μαγικό ραβδάκι. Αυτό εμείς το έχουμε. Α, το έχετε. Να ε? το κρατήσετε, να το προσέχετε. Αν το έχετε, το μαγικό ραβδάκι. Πλακά <laughs> Στο χέρι το δικό μας είναι να ξυπνήσουμε. Πάνε στον ψυχολόγο και περιμένουν αυτός να κάνει κάτι όπως περίμεναν από τους γονείς, το σύντροφο, τα παιδιά τους. Κασμένοι φίλοι, εν εξάλλου... επειδή έχει στο μυαλό τη συγκεκριμένη περίπτωση όπως κατάλαβα. Πάντα ευθύνονται οι άλλοι για την κατάσταση που βρίσκονται, οι άλλοι να βρουν τις λύσεις. Η ψυχοθεραπεία θεωρώ είναι μια διδασκαλία ώστε να μάθουμε να βλέπουμε τον μέσα μας και να κάνουμε το σωστό για τον εαυτό μας. Κρίμα με τόσα έξοδα και τρεχάματα, τόσοι άνθρωποι να μην το έχουν καταλάβει. Με πολύ αγάπη θέκλα μου, καλό βράδυ και καλή ξεκούραση να έχεις. Λοιπόν φιλενάδα, το κάνω βίντεο και ο λόγος που το κάνω βίντεο είναι διπλός. Ο πρώτος είναι για να σε βγάλω λάθος. Έχω μια εξαιρετικά καλή διάθεση και μια εξαιρετικά καλή γνώμη για τους ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας που όσο περνάει ο καιρός και όσο πληθαίνουν οι εμπειρίες μου και μέσα από αυτήν εδώ την ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα χαίρομαι να μαθαίνω για ιστορίες επιτυχίας και ενίοτε κάποιες φορές τις μοιράζομαι και μαζί σας. Άρα θεωρώ ότι εσύ που στέλνεις αυτό το mail, είναι σωστά αυτά που γράφεις. Είναι σωστά αυτά που γράφεις, ότι δεν είναι ο ψυχολόγος που θα μας κάνει τη δουλειά για μας, ότι στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε, ότι ο ψυχολόγος δεν είναι αυτός που κρατάει το μαγικό ραβδάκι, το μαγικό ραβδάκι πρέπει να το βρούμε εμείς μέσα μας για να το κρατήσουμε και να το κινήσουμε και να το κουνήσουμε επιτέλους για να αλλάξουμε. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ή η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν ψυχοεκπαιδευτικά ενδιαφέροντα, που ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται, βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη να είναι μίζεροι και κλαμμένοι. Δεν το πιστεύω. Καταρχάς, οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τύπους προσωπικότητας που να χαρακτηρίζονται από χειριστικότητα και από το να χρησιμοποιούν τους άλλους προς τους, δεν πλησιάζουν τη ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία σχεδόν καθόλου. Πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το μοτίβο Σκέψεις και συμπεριφοράς θα μπουν στη διαδικασία να ψυχοεκπαιδευτούν και να ψυχοθεραπευτούν. Και αυτούς τους ανθρώπους αναπόφευκτα θα τους αποβάλει το σύστημα. Το σύστημα δεν θα τους αντέξει. Θα καταλήξουν σε απόκρυψη. Οι ίδιοι θα σηκωθούν θα και θα φύγουν. Θα πούν τι είναι αυτά που λέει αυτή μας τα πρίξε. Λέει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. <laughs> λέει συνέχεια για τους δάρκησους, λέει συνέχεια για τους συρεξαρτόμενους, λέει τα ίδια πράγματα, φεύγω. Το ίδιο και με τον ψυχολόγο και έχω πείρα μακροχρόνια. Ακόμη αν τέτοιοι άνθρωποι χειριστικοί και κλαμμένοι πάνε στον ψυχολόγο, εάν ο ψυχολόγος, που πιστεύω ότι οι περισσότεροι ψυχολόγοι έχουν αυτή την αίσθηση ευθύνης απέναντι στους εραπευόμενους, εάν ο ψυχολόγος δει ότι ο άνθρωπος αυτός τον την χρησιμοποιεί προκειμένου να ε, βγάζει τα νεύρα του κάπου, να τα λέει κάπου και μετά να έχει κάποια δικαιολογία για να κλαίγεται, θα τους διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο στη θεραπεία που πάλι από μόνοι τους δεν θα αντέξουν την προσπάθεια που θα τους σπρώχνει ο ψυχολόγος τους να κάνουν και θα βρουν κάποιο λόγο να σταματήσουν. Πολλές φορές άνθρωποι ξεκινάνε την ψυχοθεραπεία, παρουσιάζουν αυτό που λες εσύ αντίσταση στη θεραπεία και λόγω της αντίστασης στη θεραπεία ξασταματούν να πηγαίνουν στο ψυχολόγο. Εάν ο ψυχολόγος που πιστεύω ξαναλέω ότι περισσότεροι ψυχολόγοι έχουν αυτή την εντιμότητα να θέλουν να έχουν αποτελέσματα πραγματικά και να τους ενδιαφέρει περισσότερο πώς θα είναι θεραπευτική παρά το πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, και είπαμε ότι επιλέγουμε το ψυχολόγο μας προσεκτικά. Με ρωτάτε πολλές φορές, έχω γνωρίσει έναν ψυχολόγο που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο, που είναι εκπαιδευμένο σε αυτή τη μέθοδο. Τι γνώμη έχεις για αυτή τη μέθοδο και λέω δεν έχει σημασία τόσο η μέθοδος, Όσο ο άνθρωπος, αν ο άνθρωπος που γνωρίζεις, ο ψυχολόγος, γι' αυτό και η πρώτη συνεδρία πρέπει να είναι διερευνητική και από τι δύο πλευρέ, εννοείται θα πληρωθεί ο ψυχολόγο διερευνητική συνεδρία, γιατί ακούω ότι μερικοί λένε Α, στην πρώτη συνεδρία που θα πάω, που θα είναι διερευνητική, να μην πληρώσω. Έστω και αν κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι όποιο εργάζεται πρέπει να πληρώνεται. Κάνει μια συνεδρία διερευνητική, διερευνά να δει πώ είναι ο ψυχολόγο, πώ κάνετε match ή δεν κάνετε μάτσο, πώς ταιριάζετε ή πώς δεν ταιριάζετε μεταξύ σας, αν υπάρχει αυτό που ονομάζω εντό αγωγικών θεραπευτική χημεία και μετά προχωράς είτε στο να ψάξει για κάποιον άλλο ψυχολόγο που να νιώθεις ότι ταιριάζει καλύτερα ή να ξεκινήσεις τη θεραπευτική διαδικασία με αυτόν τον ψυχολόγο που έχει ήδη ταιριάξει. Τώρα, όσον αφορά στις ταχύτητες αλλαγή που έχουν οι άνθρωποι. Δεν λειτουργούμε όλοι οι άνθρωποι με τις ίδιες ταχύτητες, ούτε έχουμε όλοι οι άνθρωποι να δουλέψουμε και να παλέψουμε τα ίδια ζητήματα. Μπορεί εσύ που έχεις καταλάβει κάποια πράγματα πιο γρήγορα ή που ίσως νομίζεις πως έχεις καταλάβει κάποια πράγματα πιο γρήγορα, μ? Να έχεις λιγότερα πράγματα να διαχειριστείς ή να έχεις ήδη κάνει δουλειά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να έχεις ε, δεχθεί περισσότερη ψυχοεκπαίδευση. Μην κρίνεις τον εαυτό σου σήμερα με κάποιον που σήμερα ξεκινάει τη ψυχοεκπαίδευση και σήμερα ξεκινάει τη ψυχοθεραπεία. Ο καθένας έχει τη δική του ταχύτητα και στο δικό του χρόνο θα διαχειριστεί τα ζητήματα του. Τώρα, αν εσύ προσωπικά που έστειλε αυτό το mail, νιώθεις ότι αυτή σου η φίλη, την οποία την έχει συστήσει να παρακολουθεί το κανάλι μας και την οποία ενθαρρύνεις να κάνεις ψυχοθεραπεία, ότι αυτή σου η φίλη είναι χειριστική και κλαμμένη και αν αυτό σε ενοχλεί και αν αυτό σε χαλάει, εμένα θα με χαλούσε να είχα μια φίλη χειριστική και κλαμμένη. Την αλήθεια λέω. Δικαιούσε να διακόψει σχέση με την κοπέλα αυτή. Δικαιούσε και δώσε της και μια ανατροφοδότηση. Πες της ότι νιώθω ότι γίνεται τοξικό απέναντί μου αυτό το μοτίβο που παρουσιάζεις κατά τη γνώμη μου, που συνεχώς κλαίγεσαι, που συνεχώς ρίχνεις τις ευθύνε πάνω στους άλλους. Έχω αποφασίσει συνειδητά να ζω τη ζωή μου με ένα διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό το λόγο επιλέγω να διακόψω τη φιλία μας. Δικαιούσε να το κάνεις. Ελεύθερος άνθρωπος είσαι, δικαιούσε να το κάνεις. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να είμαστε συνδεδεμένοι με όλους, αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε και όλους τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν τους δικούς μας ρυθμούς ή να βρεθούν ξαφνικά στο ίδιο στάδιο ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, θεραπείας που βρισκόμαστε εμείς. Εγώ προσωπικά που κάθομαι εδώ πέρα και σας φτιάχνω αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και είμαι τόσο μαχητική και είμαι τόσο αγωνιστική και είμαι τόσο πουσταριστική. Ξέρετε πόσα χρόνια έχω περάσει που ήμουν χαμένη μέσα στα σκοτάδια του μυαλού μου. Πόσα χρόνια είχα περάσει που είτε λόγω έλλειψης γνώσεων, γιατί όπως έχω πει επανειλημμένο την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει εξαιρετικές εξελίξεις στον τομέα της κατανόησης της ανθρώπινης ψυχολογίας των ανθρώπινων σχέσεων κλπ. Δεν είχα, ας πούμε, για παράδειγμα, το 2001 τη γνώση για τον όρο συνεξάρτηση και ναρκισισμός. Δεν την είχα. Ούτε το 2005 είχα τις γνώσεις που έχω σήμερα, για κάποια ζητήματα τα οποία έχει ανακαλύψει εκ των υστέρων η επιστήμη της ψυχολογίας και θα συνεχίζει να ανακαλύπτει και θα συνεχίζει να φτιάχνει νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, νέες θεωρίες προσωπικότητας, οι οποίες θα μας βοηθούν ακόμη περισσότερο να εξελισσόμαστε σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να έχουμε καλύτερη και περισσότερη λειτουργικότητα. Άρα σας λέω αυτό που βλέπετε σήμερα, σίγουρα δεν είναι τόσο καλό όσο αυτό που ήταν πριν 3 χρόνια, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Οπότε μην συγκρίνετε ούτε τον εαυτό σας με εμένα ή τους άλλους με εσάς. Συγκρίνετε τον εαυτό σας με τον εαυτό σας. Σήμερα είμαι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμουν χθε. Μπράβο! Το μαγικό μου το ραβδάκι το κουνάω. Το κουνάω, το κουνάω. Σήμερα δεν είμαι σε τόσο καλή κατάσταση όσο ήμουν χθε. Α κουνηθώ. Ο καθένα α πρόξει το δικό του εαυτό. Α αναλάβει την ευθύνη του δικού του εαυτού. Και είμαι σίγουρη θα μου γράψει στα σχόλια. Βρέ, θέκλα. Κοιτάω βίντεο σου από την τάδε χρονολογία. Ξέρω από το 18 ή από το 19 ή από το 20, ίσω και από το 21 που δεν είχε αυτή τη ζωντάνια που έχει σήμερα, που δεν είχε αυτή τη μαχητικότητα που έχει σήμερα, που δεν είχε αυτή τη λάμψη που έχει σήμερα, και όμω δεν χάθηκα και δεν καταστράφηκα. Και υπάρχουν και άνθρωποι, και το έχω πει και άλλε φορέ, και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν επιλέξει να μην με έχουν στη ζωή του όταν με είχαν στη ζωή του σε, σε φάσει που σαφώ δεν ήμουνα ευεργετική ή ίσω ήμουνα και τοξική για αυτού. Life happens, shit happens. Και προχωρούμε. Ο ψυχολόγος δεν έχει μαγικό ραβδάκι, αλλά ούτε και ο θεραπευόμενος, κατά τη γνώμη μου, έχει μαγικό ραβδάκι. Η ψυχοεκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία, το ψυχοψάξιμο και η πνευματική εξέλιξη είναι κοπιώδης εργασία και ο καθένας την κάνει στο δικό του χρόνο και δεν μπορούμε να εκβιάσουμε, να πιέσουμε κανένα να την κάνει στον ίδιο χρόνο που την κάνουμε εμείς ή που νομίζουμε πως την κάνουμε εμείς. Με αγωνιστικούς χαιρετισμού και όλη μου την αγάπη σας φιλώ.